Ο κύριο Μαργαρίτης δεν ήταν ιδίως προεξοφλητής ή τοκιστής ή έμπορος. Ήταν όλα αυτά ομού. Ένα φόρο επικυβεύματος επλήρωνεν, αλλά έκαμνε τρεις τέχνας. Η γραία χτίτσα, η σφοβεράν διατελούσα ένδια, έλαβε το παρατοί τους αποσταλέν γραμμάτιον, εφού εφαίνοντο γράμματα κόκκινα και μαύρα, αλλά άλλα έντυπα και άλλα χειρόγραφα, εξών δεν εννοεί τίποτε ο γιερός εφημέριος, ούτε αυτή, και μετέβει στο μαγαζί του κ. Μαργαρίτη. Ο κ. Μαργαρίτης ερώφησε δραγμίδα ταμβάκου, ετείναξε την βράκα του, έπιπτο πάντοτε μέρος ταμβάκου, κατεβίβασε μέχρι τον οφρίον της κούφιαν του, έβαλε τα γυαλιά του και ήρχισε να εξετάζει διαμακρόν το γραμμάτιον. «Έρχεται από την Αμέρικα», είπε. «Σε ενθυμήθηκε, βλέπω ο γιος σου, μπράβο, χαίρομαι». Οι τε επανέλαβαν, «Έχει έναν αριθμό 10, αλλά δεν ξέρουμε τι είδους μονέδα να είναι. 10 σελήνια, 10 ρούπιες, 10 κολονάτα ή 10 διεκόπη, παραλίγο να έλεγε 10 λίρες. «Να φωνάξουμε το δάσκαλο», εμορμήρισε ο κ. Μαργαρίτης, «ίσως εκείνος ξέρει να το διαβάσει. Τι γλώσσα να είναι τάχα». Ο ελληνοδιδάσκαλος, όσοι σε κάθε το βλέπον τους παίζονται στο κιάμο εις παράπλευρων καφενείων, παρακληθείς μετέβει στο μαγαζί του κ. Μαργαρίτη. Εισήλθεν ορθώς, δίσκαμπτος, έλαβε το γραμμάτιον, παρεκάλεσε τον κύριο Αργαρίτη να του δανείσει τα γυαλιά του και ήρχισε να συλλαβίζει τους λατινικούς χαρακτήρες. «Πρέπει να είναι αγγλικά», είπεν, «εκτός και αν είναι γερμανικά». «Από πού έρχεται αυτό το δελτάριο»? «Από την Αμέρικα, κύριε δάσκαλε», είπε η χτίτσα. «Από την Αμερική, τότε θα είναι αγγλικό». Και ταύτα λέγον, προσεπάθη να συλλαβίσει τις λέξεις 10 pounds sterlings, ας έφερε χειρογράφους η επιταγή. «Sterling», είπε, «Sterling». Θα σημαίνει τάλιρον, πιστεύω. Οι λέξεις φαίνεται να είναι της αυτής ετυμολογίας, απεμφάτη δογματικός. Και επέστρεψαν το γραμμάτιον εις χείρας του κ. Μαργαρίτη. «Αυτό θα είναι», είπε, «και επειδή υπάρχει επί της κεφαλίδος ο αριθμός 10, θα είναι χωρίς άλλο γραμμάτιον δια 10 τάλιρα. Το κάτω-κάτω οφείλω να σας υπώ ότι δεν γνωρίζω από χρηματιστικά. Εις άλλα εμείς ασχολούμεθα οι άνθρωποι των γραμμάτων». Και ταύτα λοιπόν, επειδή αισθάνθη ψύχος εις το κατάψυχρον και πλακώστρο των μαγαζίων του κ. Μαργαρίτη, επέστρεψαν εις το καφενείο ή να θερμανθεί. Ο κ. Μαργαρίτης είχε να αρχίσει να τρίβει τα σχήρας και κάτι εφαίνεται το σκεπτόμενος. «Τώρα τι τα θέλεις», είπε στραφής προς την γραία, «οι καιροί είναι δύσκολοι, μεγάλα και σάτια. Να το πάρω, να σου το εξαργυρώσω. Ξέρω πως είναι σίγουρος ο παράς μου. Ξέρω αν δεν είναι και ψεύτικο. Από εκεί κάτω, από το χαμένο κόσμο περιμένεις αλήθεια. Όλες οι ψευχές, οι καλπουζινιές από εκεί μας έρχονται. Γυρίζουν τόσα χρόνια οι σουρτούκες, με συγχωρείς, δεν λέω για το γιο σου. Εκεί που ψήνει ο ήλιος του ψωμί και δεν νοιάζονται να στείλουν έναν παρά, ένα σωστό παρά, μονάχα στέλνουν παλιόχαρτα». Έφερε δύο βόλτες περί το τεράστιο λογιστήριό του και επανέλαβε, «και δεν είναι μικρό πράγμα αυτό να σε χαρώ, είναι 10 τάλαρα. Να είχα 10 τάλαρα εγώ, παντρευόμουν». Είτε εξακολούθησε, «μα τι να σου πω, σε λυπούμε που είσαι καλή γυναίκα και έχεις και εκείνα τα ορφανά. Να κρατήσω εγώ 1,5 τάλαρο για τους κινδύνους που τρέχω και για τα 8,5 πια. Και για να είμαστε σίγουροι, μην γυρεύεις κολονάτα, να σου δώσω 5 όφραγκα για να είμαστε μέσα. 8,5 φράγκα λοιπόν, α, ξέχασα,
Τον αντίον δεν είχε ξεχάσει από αρχής της συνεντεύξεως, αυτό εσκέπτετο. Ο συγχωρεμένος ο Μιχαλιός κάτι έκανε να μου δίνει, δεν θυμούμε τώρα. Και επέστρεψε εις το λογιστήριό του. Μα και εκείνος ο Τελμπεντέρης ο γαμπρός σου μου έφαγε δυο τάλαρα. Τώρα και ο πλήστη με το πελώριο κατά στοιχών του. Είναι δίκαιο να τα κρατήσω. Εσένα όσα και να σου δώσω θα σου φανούν χάρισμα. Ήνιξε το κατάστοιχο. Εκατάπικνη και μυροβολούσε σελίδες σου καταστήχου τούτου, ομοίαζον με πίωνα σαγρούς με γίν αγαθή. Ό,τι εσπηρέτησε αυτό εκαρποφόρη πολλαπλασίως. Ήτο ως να εκοπτέτης τα φύλλα του δενδροδηλίου, εκάστοτε όταν εγένε το εξόφλησης κονδυλίου τεινός, αλυρίζα έμενεν υπό την γην, μένουσα και πάλι να αναβλαστήσει. Ο κ. Μαργαρίτης έβρε παρευθείς τους δύο λογαριασμούς. 9 και 15 μου χρωστούσε ο Μακαρίτης ο άντρας σου, είπε, και τα δύο τάλαρα δανεικά και αγύριστα του γαμπρού σου γίνονται και λαβών κάλαμα, ήρχισε να εκτελεί την πρόσθεση πρώτων και την αναγωγή των ταλίρων εις δραχμάς. Ήταν τη αφαίρεση από του ποσού των 10 γαλλικών ταλίρων. «Κάνει να σου δίνω», ήρχισε να λέει ο κ. Μαργαρίτης. Τη στιγμή εκείνη ήρθε νέων πρόσωπων. Ήταν ο έμπορος Συριανός, παρεπιδημών διποθέσεις εις την μικρά νήσων. Άμα εισελθόν διευθύνθη με τα μεγίστης ελευθερίας και θάρρουσης των λογιστήριων όπου ίστατο ο κ. Μαργαρίτης. «Τι έχουμε κ. Μαργαρίτη, τι είναι αυτό», είπε, ειδών πρόχειρον επί του λογιστηρίου το γραμμάτιον της πτωχής χείρας και λαβών τούτο εις χείρας, «συναλλαγματική για 10 γλυκές λίρες από την Αμερική», είπε καθαρά τη φωνή. «Πού ευρέθη εδώ, κάμνεις και τέτοιες δουλειές κ. Μαργαρίτη?» «Για 10 λίρες, επανέλαβε να αυθορμήτως η θεία χτίτσα, ακούσασα ευκρινώς την λέξη. «Ναι, για 10 γλυκές λίρες, είπε και πάλιν στραφής προς αυτήν ο Ερμοπολίτης. «Μήπως είναι δικό σου?» «Μάλιστα». Η θεία χτίτσα εν κατά φάση έλεγε πάντοτε ναι. Αλλά νυν η πόρη και αυτή, πως είπε μάλιστα και που ήβρε την λέξη ταύτη. «Για 10 Ναπολεόνια θα είναι ίσως», είπε δάκνων τα χείλη ο κ. Μαργαρίτης. «Σου λέγω δια 10 αγγλικάς λίρας, επανέλαβε και άφθης ο Συριανός έμπορος. «Παίρνεις από λόγια?» Και έριψε δεύτερον μακρό βλέμμα επί του γραμματείου. «Είναι σίγουρος παράς, αρζάν κοντάν, σου λέγω. Θα το εξοφλήσεις ή το εξοφλώ αμέσως?» Και έκαμε κίνηση για να εξαγάγει το χρηματοφυλάκιον του. «Μπορεί να το πάρει κανείς για 9 λίρες γαλλικές, είπε διστάζον ο κ. Μαργαρίτης. «Γαλλικές, το παίρνω εγώ για 9 γλυκές. Και στρέψας όπισθεν το φύλλον του χάρτου, είδε την υπογραφή, ειν είχε βάλει ο αγαθός ιερεύς, παρέλαβε αυτήν με το όνομα, το φερόμενον ως το εντοκειμένο και την έβρε σύμφωνον. Και ανοίξα στο χρηματοφυλάκιο, εμέτρησεν εις τα σχήρας της θεία χτίτσας και πρώτον εκθάμβων οφθαλμών αυτής 9 στυλπλωτάθας αγγλικάς λίρας. Και ειδού, διότι η πτωχή γραία, εφόρητη ημέρα των Χριστουγέννων, καινουργή άδολην μανδύλα, τα δε διορφανά είχαν καθαρά υποκαμισά και αδιά τα ισχνά μέλη των και θερμήν υπόδηση για τους παγωμένους πόδαστων». Αυτά.